Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε. Πολύ όμορφα λοιπόν. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ηλία Σπυρτούνια, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και ο οποίος το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, με... ποιον άλλον, τώρα το αναζητώ, είναι μια έρευνα τέλος πάντων που γίνεται για την ελληνική δικαιοσύνη. Θα μας τα πει ο κύριος Σπυρτούνιας. Κύριε Σπυρτούνια, καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι κύριε Δημητρούλη και καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν έγραψα εδώ στα χαρτιά μου, είσαστε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με κάποιον άλλον που κάνετε αυτή την έρευνα. Ναι, είμαστε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πολιτιακών Δικαστηρίων των ΗΠΑ. Α, πάρα πολύ όμορφα, ναι, αυτό λοιπόν μου έλειπε. Και γίνεται μία έρευνα αναφορικά με το ελληνικό σύστημα, με το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα, σύστημα δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία που σε συνέχεια μάλλον της περσινής μας, του περσινού μας Διεθνούς Συνεδρίου πάνω στα θέματα δικαιοσύνης mm-hmm. και του κράτους δικαίου, mm-hmm. Συνεργαζόμαστε με τον φορέα τον Αμερικανικό στο να γίνει μια έρευνα για την, λίγο πολύ για την... για το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ο ευρύτερος επιχειρηματικός τομέας, οι δικηγόροι, mm-hmm. οι άνθρωποι της δικαιοσύνης, το θεσμό της δικαιοσύνης, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι, έτσι ώστε αυτά να μελετηθούν, να καταγραφούν και σε μια επεξεργασία του ερωτηματολογίου που τρέχει αυτή τη στιγμή, να προτείνουμε κάποιες προτάσεις, θα έλεγα προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα, κύριε Σπυρτούνια, και πόσο θα διαρκέσει αυτή η έρευνα, πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα? Αυτή η έρευνα αυτή τη στιγμή τρέχει. Ουσιαστικά mm-hmm. αποτελείται από πέντε ερωτηματολόγια, γιατί έχουμε ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες πολιτών. Mm-hmm. Έχουμε ερωτηματολόγια για ιδιώτες, για επιχειρηματίες, για νομικούς δικηγόρους, για δικαστικούς και για εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Που σημαίνει ότι αυτά τα ερωτηματολόγια είναι ανοιχτά μέχρι τις 5 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα μετά οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα mm-hmm. επεξεργαστούν σε συνεργασία με το Εθνικό, με το Κέντρο των Πολιτιακών Δικαστηρίων mm-hmm. και θα κάνουμε μετά κάποια παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα με κάποιες προτάσεις βασισμένες σε κάποιες καλές πρακτικές που ισχύουν στο Αμερικανικό δικαστικό σύστημα, τις οποίες θα τις συζητήσουμε φυσικά και με την κυβέρνηση αλλά και με τους φορείς της δικαιοσύνης. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σε πόσο καιρό θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, κύριε Σπυρτούνια? Υπολογίζουμε ότι θα μετά το δεύτερο δεκαήμερο, θα έλεγα προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, πιστεύω ότι το επιμελητήριο θα είναι σε μια θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου. Τώρα, αν θα έλεγα ότι αυτή η παρουσίαση ταυτόχρονα και των προτάσεων μας, θα έλεγα ότι θα γίνει μάλλον μέσα στον Οκτώβριο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τα αναμένουμε, διότι πρέπει να πούμε ότι το σύστημα δικαιοσύνης και γενικότερα η επιτάχυση απονομής δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο ζητείται και από τα μνημόνια, αλλά πολύ περισσότερο και από την ίδια την αγορά, διότι έχουμε πολλές υποθέσεις σε εκκρεμότητα που δεν έχουν εκδικαστεί, οι οποίες δημιουργούν μία, αν θέλετε, αποτρεπτική κατάσταση και σε επενδυτές, αλλά δεν ξεκαθαρίζει και το τοπίο στην αγορά. Έχετε δίκιο, κύριε Δημητρούλη, όλα αυτά που αναφέρατε είναι πραγματικότητα. Θα έλεγα όσον αφορά τους επενδυτές, μια από το επιμελητήριο προσπαθεί με διάφορους τρόπους να προσελκύσει επενδύσεις, mm-hmm. είναι, θα έλεγα, νομίζω το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή εμπόδιο στους υποψήφιους επενδυτές είναι η καθυστέρηση που υπάρχει σε θέματα απονομής δικαιοσύνης ή μάλλον θα έλεγα επίλυσης διαφορών. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και γι' αυτό αυτή η έρευνα έρχεται κατά κάποιο τρόπο για να αποτυπώσει το πώς βλέπουν οι Έλληνες πολίτες το θεσμό της δικαιοσύνης. Γιατί κακά τα ψέματα είναι και θέματα πλέον εμπιστοσύνης σε ένα θεσμό. Βέβαια, σαφώς. Και έναν πολύ ισχυρό θεσμό. Έναν πολύ ισχυρό θεσμό που αποτυπώνει και που πρεσβεύει και που θα λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος πρεσβευτής και αλίμονο αν το χάσουμε αυτόν τον θεσμό μιας δημοκρατίας. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, σαφώς. Να πω τη διεύθυνση ηλεκτρονική έτσι ώστε. Ναι, βέβαια. Να συμμετέχουν στην έρευνα. Βέβαια, μπορούν να
να συνδεθούν με τον ιστότοπο του επιμελητηρίου που είναι το www.amcham.gr. Και μάλιστα, εκεί υπάρχει ειδικό μπάνερ που μπορούν να συνδεθούν. Και μέσω του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου φαντάζομαι ότι θα σε οδηγεί σε αυτή την, την ιστοσελίδα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα με ενδιαφέρον αυτής της έρευνας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Σπιρτουνιά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.